Είναι επί της διαδικασίας, αλλά είναι και επί της ουσίας. Εδώ μιλάμε για ορισμό. Δεν μιλάμε ούτε για ανάδειξη, ούτε πολύ περισσότερο για εκλογή. Και μάλιστα ορισμό ορισμός, ο οποίος δεν κρατάει ούτε καν τα προσχήματα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι οι υπόλοιποι, αλλά να το γνωρίζει και ο κόσμος που μας ακούει. Η παράταξη πλειοψηφούσα παράταξη, η οποία δεν έχει ακόμα και με τις μεταγραφές που κάνει τις τελευταίες στιγμές πάνω από 40 περιφερειακούς συμβούλους, παίρνει τα δύο τρίτα της εκπροσώπησης και τσουβάλει όλοι μετά μαζί η αντιπολίτευση για να αναδείξει μόνο 10 εκπροσώπους για τον ΕΣΝΑ. Δεν είναι του παρόντος, αλλά θα έπρεπε να μπορούμε να πούμε και μία κουβέντα για τον ίδιο τον ΕΣΝΑ από τη στιγμή που γίνεται διαδικασία εκλογής εκπροσώπων, δηλαδή τι είναι ο ΕΣΝΑ, πώς λειτουργούσε όλο το προηγούμενο διάστημα, πώς εξακολουθεί να λειτουργεί. Αυτά δεν είναι ε, ψηλά γράμματα τα οποία επειδή έχουμε ανάδειξη, όπως γράφει το θέμα που αντικατέσσεται τη λέξη εκλογή, δεν είναι ψηλά γράμματα για να τα παραβλέπουμε. Ο έθις να λειτουργεί τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο, δεν έχει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα. Οι αποφάσει παίρνονται από την Εκτελεστική Επιτροπή και τη συντριπτική πλειοψηφία των αποφάσεων την παίρνουν οι εργολάβοι με κρυπτό διαδικασίε. Αυτή είναι η λειτουργία τη. Αυτό φάνηκε και το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις συνεδριάς που έγινε μέσα στον Αύγουστο, αλλά και οι συνεδριάς που εξακολουθούν να γίνονται. Εν κρυπτό, μάλιστα υπάρχουν εκπρόσωποι, επειδή θα ψηφίσουμε για εκπροσώπους, δεν θα ψηφίσουμε, εμείς θα βάλουμε όμως να ψηφίσουμε, λοιπόν, οι οποίοι δεν ενημερώνονται καν για τη θεματολογία. Υποτίθεται κλεγμένοι στον ΕΣΝΑ. Αυτό είναι το ένα που θέλουμε να βάλουμε το πολύ σοβαρό. Και το δεύτερο, εξίσου σοβαρό εμείς δεν αποδεχόμαστε τον ορισμό από το Προεδρείο. Και θέλουμε σε αυτή τη διαδικασία να γίνουν εκλογές. Εκλογές. Ακόμα και με αυτόν τον άθλιο νόμο, για τον οποίο δεν υπάρχει καμία άλλη, εκτός από τη Λαϊκή Συσπήρωση, δεν έχει ακουστεί καμία άλλη αρνητική φωνή. Λοιπόν, ακόμα και με αυτόν τον νόμο, και έτσι όπως είναι τι πλειοψηφικό, είναι αυτοκρατορικός αυτός ο νόμος. Λοιπόν, να γίνουν κανονικά εκλογές. Εμείς αυτό το θέμα βάζουμε θα γίνουν εκλογέ. Και η πλειοψηφούσα παράταξη α πάρει τα δύο τρίτα με την αυτοκρατορική διάταξη που υπάρχουν και οι υπόλοιπε παρατάξει αντιπολίτευση θα πάρουν αυτό που του αναλογούν. Από πού και ω που γίνεται ορισμό δηλαδή από το Προεδρείο. Και εμεί θα πρέπει να το αποδεχτούμε αυτό.